Και δεν ξέρω αν έπεσα στην αντίληψή σας το επεισόδιο που έγινε στην περιοχή του Γαλαξία. Συγγνώμη, δεν σας ακούω, πάτε λίγο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν έπεσα στην αντίληψή σας το επεισόδιο που έγινε στην περιοχή του Γαλαξία με τα σκυλιά που έφαγαν τον άνθρωπο. Είναι άλλο θέμα, παιδιά, τώρα. Μισό λεπτό. Διότι μπορεί να σκεφτούν ποινικές διώξεις και στο καλό να δούμε να βρεθεί το Δημοτικό Συμβούλιο τεθειμένο. Ναι. Διότι. Έχετε κάποια πρόταση. Ορίστε. Κάποια πρόταση να τη ζητήσουμε να την ψηφίσουμε. Εγώ θέλω να με ενημερώσει ο Δήμαρχος τι έχει γίνει, αν έχει έρθει σε επαφή με το Φιλοσοφικό και τι γίνεται. Λοιπόν. Ο άνθρωπος θέλει ένα μήνα στο κρεβάτι και έχει την επιχείρησή του πιστεί. Εξακολουθώ. Δεν είσαι εδώ. Τον έφαγε τον άνθρωπο. Τι κάνει. Δεν είναι άνθρωπο. Δεν είναι άνθρωπο. Και είναι και πρόεδρος, η καινούργια πρόεδρος του Φιλοσοφικού εδώ. Είναι και η πρόεδρος του Φιλοσοφικού εδώ. Όπως γνωρίζει, δεν έχει κάποιες υποδομές, κάποιο κοινοκομείο το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιήσει. Αυτό που κάνουμε από την πρώτη μέρα, δεν είναι ασφαλή κάτι. Δεν ακούμε κατά. Δεν είναι και λίγο στα πάρκα και τα λοιπά, είναι λίγο περίεργη η ιστορία και θεωρώ ότι θα πρέπει ο καθένας ο οποίος έχει σπίτι του σπουδιά, του πάντων ή οτιδήποτε. Εσείς κάνατε καμία επαφή με το Φιλοσοφικό. Εμείς έχουμε συνεχόμενη επαφή με το Φιλοσοφικό, μπορείς να επιβεβαιώσουν αν θέλει και κράτη για... Είναι αλλιώ τον άνθρωπο να σε κατέφερε τα σκιά. Εμείς έχει συσταθεί η επιτροπή στον Δήμο, κύριε Τελικά, να σας ενημερώσω. Επίσης έχει συσταθεί η επιτροπή στον Δήμο, η οποία αφορά στα δεσμευτά, συμμετέχει και η Φιλοσοφική, συμμετέχει και η ταινία της περιοχής. Λοιπόν, να σας ενημερώσω κύριε Τελικά, να κουβεντιάζετε. Έχει συσταθεί λοιπόν, σας λέω, η επιτροπή για τα δέσποτα, στην οποία είναι και, και η φιλοσοφική συμμετέχει μέσα, συμμετέχει και η ταινία της περιοχής και πολλοί της περιοχής. Είχαμε φέρει μια εθελοντική ομάδα κτηνιάτων να σκυρώσουν πριν από κάποιο διάστημα και το ίδιο θα επαναλάβουν και προσκυμήνουν των δύο κτηνιάτων της περιοχής. Στις 8 και 9 του μήνα θα διαθέσουν δύο μέρες στα κτηνιατρία τους ώστε να μπορούμε συνεχώς να σκυρώνουμε αδέσποτα, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό να σταματήσουμε την ώρα. Έχουμε χορτάσει επιτροπές, έχω δεν έχω δει. Επιτροπές έχουμε. Λοιπόν, κύριε Δημόπουλε. Έχεις βγει έξω να δεις τα σκυλιά, κυρία μου. Να προτείνουν εκεί. Εγώ πρέπει να πάω κάθε μέρα και είναι μια αγκούλα. Είναι με ολόκληρο μπαστούνι. Τι μου λες τώρα. Λοιπόν, 8 και 9 λοιπόν θα γίνει εκεί ένα πλάδιο το οποίο θα ενημερώνει τους πολίτες εσύ τι στείνεται σε σχέση με την υποχρεώσεις για των πολιτών και του Δήμου για τα θέμα αυτά με τα δέσποτα. Είσαι απ' έξω να μας κάνει. Ας σε παρακαλώ πολύ όσο με τα αυτά. Πείτε με να. Δεν κάνουμε διάλογο. Έχει πιο ψυχήσα. Να ολοκληρώνουμε. Είχα για φόρες. Σας παρακαλώ. Είσαι σκυλιά. Εμένα μου πείσαι σκυλιά. Εγώ έχω πέντε σκυλιά κυρία Δημόπουλε. Πώς έτσι σας λέω εγώ. Άντε μπράβο. Σας παρακαλώ. Κόψε το λόγο από την κυρία. Εδώ μιλάτε δημοτική σύμβουλη. Κόψε το λόγο από την κυρία. Αν θες να κάνουμε εδώ πέρα. Προσπαθώ αλλά δεν γίνεται. Εντάξει. Θα πάω σε λόγο. Το κονίκτη εδώ μέσα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Έχει κάποια πρόταση. Εγώ θα ήθελα και να μην είσαι εγώ εδώ μέσα. Και το θάνατο θα κατηγορήσω. Χαίρομαι που αγαπάω. Από δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και εγώ έχω σκυλί. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Όμως, όταν τα ζώα γίνονται επικίνδυνα, τι πρέπει να κάνετε εσείς σαν σύλλογος. Εμείς την βοήθεια του Δήμου κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε στηρώσεις. Μα δεν υπάρχει θέμα στηρώσεων εδώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι στηρώσεις. Όταν ένα σκυλί στηρώνεται, είναι το ιασιακό ηρεμή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όταν υπάρχουν άνθρωποι και τα ταΐζουν και δεν τα αφήνουν μυστικά, σήμερα χθες το βράδυ στο παιδί φόρεσαν μία μητέρα με 5 κουτάβια. Στη θάλασσα κάτω, τα κουτάβια είχαν μαζευτεί γύρω της και έκλαιγαν. Τα κουτάβια αυτά πού θα πάνε. Είναι ενός μηνών κουταβάκια. Πού θα πάνε. Μπήκαμε μέσα στο λάδι να αγωγό σήμερα που βγαίνει στη θάλασσα για να τα βγάλουμε έξω. Προσπαθούμε, βάζουμε ταΐστες. Όταν ένα σκύλι ψηφίζεται και ποτίζεται, δεν είναι επικίνδυνο. Όταν στυρώνει, δεν είναι επικίνδυνο.
Εγώ δεν έχω απαντήσει σε αυτά που λέτε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως που δαγκώθηκε άνθρωπος και εγώ τα σκυλιά εκεί, δεν νομίζω να ανατάσσα. Τι κάνετε εκεί, τι κάνετε εκεί που υπάρχουν καταγγελίες ότι αυτά τα σκυλιά έκανε επικίνδυνα. Όταν περνάτε εσείς και του κάνετε βούσου και έχετε κάποιο... Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ... Μα μισό λεπτό, πώς βλέπετε και στα παιδιά σας, παρακαλώ τώρα. Η παιδεία, είναι γενικότερο πράγμα. Και το τι πρέπει να παιδεία δεν υπάρχει. Κύριε Παπαντρέου, υπάρχουν πολλά δεσποζόμενα δέσποτα. Κάθε μέρα είναι σκυλιά, τα φταίει η φιλοσοφική. Ποιος φταίει. Εγώ δεν πρέπει.